Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Δευτέρα, σήμερα 22 Οκτωβρίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του TV Ροδόπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε τι κυριότερε ειδήσει σε τίτλου. Σημαντική ομιλία του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη στι ΣΑΠΕ. Δίδεται, λέει, ο πρώην υπουργό και βουλευτή Νέα Δημοκρατία Νομοροδόπη. Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δίδεται, λέει, ο πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Καβάλα Νίκο Δημόπουλο. Δείτε επίσης αύξηση κατά 50% των αιτήσεων για τη μαθητεία του σχολικού έτους 2018-2019. Να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Η ξαφνική βόμβα που έριξε το Σάββατο το πρωί ο απαρθόν Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς για την Αιγαλή Τεδαζώνη, με τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, ερμηνείες και επικρίσεις. Όπως αναφέρουν τα νέα, ο απελθόν Υπουργός Εξωτερικών προέβη στην αποκάλυψη ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει σε τμηματική επέκταση των χωρικών της υδάτων αρχικά στη δυτική πλευρά της χώρας από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Η δήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης με την επισήμανση ότι τόσο σοβαρές ανακοινώσεις δεν θα έπρεπε να γίνονται από υπουργούς που έχουν πάψει να είναι μέλη της κυβέρνησης. Μοιάζει προφανές ότι ο πρώην Υπουργός ήθελε να κλείσει με έναν εντυπωσιακό τρόπο τη θητεία του και φυσικά να προβάλλει ένα εθνικό προφίλ το οποίο κατά ορισμένους είχε πληγεί από το συμβιβασμό που δέχτηκε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ωστόσο, η υπόθεση της επέκτασης των χωρικών υδάτων να έχει ενδιαφέρον παρασκήνιο. Η αρχική απόφαση για επέκταση δεν προήλθε κενό ούτε συνιστά απόλυτη πρωτοβουλία της σημερινής κυβέρνησης, πόσο μάλλον του Νίκου Κοντζιά. Αυτό επεκτείνει τη δικιά μας κυριαρχία. Δεν είναι δικαιώματα, κυρίαρχα δικαιώματα όπως είναι η ΑΟΣ. Είναι κανονική, σε εισαγωγικά, επειδή είναι θάλασσα, εδαφική κυριαρχία. Η χώρα επεκτείνει τον εαυτό της. Η χώρα επεκτείνεται με όσα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Νίκος ο Κοντζιάς και αποτελεί ένα μέρος των στρατηγικών που εμπνεύστηκε, μαζί σχεδιάσαμε και υλοποιούμε και θα υλοποιούμε και από εδώ και στο εξής. Για ιστορικό βήμα που οδηγεί το πεδίο της Βαλκανικής σε νέα φάση, έκανε λόγο ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος αναφορικά με την έναρξη των διαδικασιών για τη συνταγματική αναθεώρηση στα Σκόπια. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής δομής έχουμε τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομόρο Δόξου, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κύριε Στυλιανίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Δοδοκότση. Προχθές είχατε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, θα έλεγα, στις ΣΑΠΕΣ, όπου είχατε μια ενδιαφέρουσα ομιλία. Όπως είπατε, αποτυπώνει η κυβερνητική εγκατάλειψη και η δημογραφική απογύμνωση της Ροδόπης. Θα ήθελα να αναφερθείτε λίγο αναλυτικά. Ναι, κύριε Τετοκότση, όπως έχω ανακοινώσει, βρίσκομαι στην αρχή μιας μεγάλης περιοδίας προς την περιφέρεια του νόμου μας, με στόχο και να ενημερώσω αλλά και να ενημερωθώ. Μετά λοιπόν το νέο σιδηροχώρι, προχθές έγινε συνάντηση αντίστοιχη και συζήτηση στην περιοχή των Σαπών. Εκλήθησαν στελέχη της τοπικής αγοράς, της τοπικής κοινωνίας, από όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Προκειμένου να παρουσιάσω και εγώ τις θέσεις μου για την εγκατάλειψη περιοχής, αλλά να ακούσω και αυτούς, με στόχο βέβαια τη διαμόρφωση κάποιων προτάσεων για το πώς θα βαδίσουμε στο μέλλον. Αυτό το οποίο επεδίωξα να κάνω ήταν να δημιουργήσω μια σύγκριση, μια συγκριτική εικόνα αυτού που είχαμε κατακτήσει στο παρελθόν με τη σημερινή κατάσταση. Θύμισα δηλαδή στους κατοίκους των Σαπών και των γύρω χωριών ότι επί των ημερών μου ως Υπουργού Παιδείας είχαμε επενδύσει 1,2 εκατομμύρια για την κατασκευή της ΑΣΠΕΤΕ και τη λειτουργία της στις ΣΑΠΕΣ, ενώ την διεκδικούσαν ως πανεπιστήμιο και η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα, απόφαση για την οποία είχα κριθεί ενδεχομένως επιθετικά από το κέντρο, αλλά την πιστεύω και δεν έχω μετανιώσει γι' αυτό. 200 σπουδαστές επισκέπτονται τις ΣΑΠΕΣ κάθε μέρα. Και ακόμα αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι για να αξιοποιήσει προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης αυτή τη σημαντική επιστημονική παρουσία και την παρουσία βεβαίως αυτού του ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή. Βγήκαν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί η ΣΑΠΕΣ είναι... Θα σας επισημάνω μια σειρά από ζητήματα. Δεύτερον, θύμισα τη χρηματοδότηση που είχαμε επιτύχει για το φράγμα του Ιασίου, που θα άλλαζε τον χάρτη της υδροοικονομίας περιοχής με ωφέλη για τους αγρότες, το οποίο έχει δυστυχώς εγκαταληφθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα τα τελευταία 3 χρόνια. Το γεγονός ότι δαπανίσαμε πάνω από 65 εκατομμύρια στο νομό και ένα μεγάλο μέρος της ΣΑΠΕΣ για να νοικοδομήσουμε και να εξυγχρονίσουμε τα σχολεία της περιοχής, και τώρα με το νέο σύστημα, όπως καταγγέλει η τοπική ΕΛΜΕ, απαιτείται, μάλλον κινδυνεύει, να κλείσει το Λύκειο ή το Γυμνάσιο σε περιοχές όπως η ΣΑΠΕΣ, η Ξυλαγανή και ο Ίασμος. Επίσης υπενθύμισα ότι δώσαμε σημαντικά χρήματα στην προώθηση των αναδασμών, στο οδικό δίκτυο, στη δημιουργία του Βιοπάς Σαπών, το οποίο έφερε στο παρελθόν τη Φαρματέν και δημιουργεί σήμερα θέσεις εργασίας κτλ.
Όλα αυτά τα σύγκρανα με τη σημερινή εικόνα, η οποία παρουσιάζει κλειστά μαγαζιά και εγκατελειμμένα σπίτια και ραγδαία μείωση του πληθυσμού, του μόνιμου πληθυσμού των Σαμπών, με τραγικές συνέπειες βεβαίως και στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Νομίζω ότι οι παραβρισκόμενοι συνειδητοποίησαν την κρισιμότητα της κατάστασης και όλοι καταλήξαμε ότι για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Πρέπει να ξεχωρίσουμε μία, δύο, τρεις συγκεκριμένες προτεραιότητες που να είναι ρεαλιστικές, που να μπορούν να πραγματοθούν και να παλέψουμε όλοι μαζί. Διότι δεν αρκεί μόνο να έχεις ένα ξεκάθαρο σχέδιο, αλλά πρέπει να έχεις και ισχυρή εκπροσώπηση σε όλα τα πεδία και σε όλους τους βαθμούς για να μπορείς να επιμείνεις και να επιτύχεις την πραγμάτωση στόχων που θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων και την προοπτική της περιοχής μας. Μάλιστα, κύριε Στυλιανίδη, μια που ήσασταν και υπουργός παιδείας, όσο αναφερθήκατε βέβαια και για την ΕΡΜΕ, αλλά για τα δυσπρόσιτα ή μη δυσπρόσιτα, μπορούν να θεωρηθούν δυσπρόσιτα ή μη δυσπρόσιτα όταν είναι δίπλα στην Εγνατία ή στις Άπισσες, όπως αναφερθήκατε, ή στον Ίασμο, μήπως όλα γίνονται για την μοριοδότηση? Κοιτάξτε, καταρχήν καθίστανται δυσπρόσιτα, διότι δεν μπορούν να συγχωνευτούν. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να συγχωνεύσεις έναν ενίο Δήμο Σαμπών Μαρόνιας σε ένα σχολείο το μαθητικό πληθυσμό. Δηλαδή θα σηκώνεται ο μαθητής από τις Άπες και θα πηγαίνει στην Ξυλαγανή ή το αντίστροφο? Δεν γίνονται αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η άμεση συνέπεια μιας τέτοιας απόφασης θα είναι μεγάλο μέρος του πληθυσμού λόγω των παιδιών να μετακινηθεί στην Κομοτηνή, άρα περαιτέρω απονεύρωση στις επαρχίες Σαμπών, άρα ουσιαστικά απερίμωση του οικισμού των Σαμπών και των γύρω χωριών. Θα πρέπει η πολιτεία να μην λειτουργεί δογματικά σε ορισμένα ζητήματα. Θα πρέπει να φροντίζει σε περιοχές που πραγματικά πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη και δημογραφική ενίσχυση, να ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες. Αυτό είναι κάτι που λέω εγώ. Διαφορετικά, γιατί επενδύσαμε τόσα εκατομμύρια για να φτιάξουμε τα σχολιά εκεί και να βοηθήσουμε την περιοχή να ανασάνει? Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Αυτό που θα ήθελα με ενδιαφέρον να επισημάνω είναι την αντίδραση των κατοίκων. Νιώθω ειλικρινά έτσι ικανοποιημένος και εντυπωσιασμένος, θα έλεγα, από την ωριμότητα, τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα με την οποία οι παραβρισκόμενοι όλων των κομμάτων και όλων των ιδιωτήτων κατέθεσαν την αγωνία τους, αλλά και προτάσεις. Και προτάσεις για το πώς μπορεί να τονωθεί η τοπική ανάπτυξη, προτάσεις για το πώς μπορεί να ξαναζωντανέψει μερικώς έστω η τοπική αγορά, προτάσεις για το πώς μπορεί να στηριχθεί το αγροτικό εισόδημα με έναν τρόπο όμως ρεαλιστικό που δεν θα πηγαίνει κόντρα στις πραγματικές συνθήκες της εποχής. Για παράδειγμα, το ξέρουμε ότι ο κλήρος της περιοχής μας πολυδιασπάται με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμος. Το να ζητήσουμε από την πολιτεία οι μεταβιβάσεις της γης να γίνονται χωρίς φόρο, για να μπορέσει να μείνει ενιαίος ο κλήρος και σε μέγεθος που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του αγροτικού νοικοκυριού, δεν είναι κάτι παράδοξο ούτε κάτι παράλογο. Αντιθέτως, ενισχύει την οικονομία και την παραγωγικότητα. Υπάρχουν τέτοιες προτάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της επαρχίας Σαμπών και πάνω σε αυτά να επενδύσουμε όλοι μαζί, και η αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και οι βουλευτές. Και πάντοτε χρειάζεται, επαναλαμβάνω, ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία για να διεκδικεί και να αναδεικνύει τα ζητήματα. Διότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τώρα. Η ανισομέρεια στην εκπροσώπηση, το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει φωνή, το γεγονός ότι το χριστιανικό στοιχείο αυτή τη στιγμή νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται και δυστυχώς πάρα πολλοί οικισμοί της περιοχής δεν τη χάνουν του ενδιαφέροντος της κυβερνώσης παράταξης, αυτό δημιουργεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Θα πρέπει και αυτό να αποκατασταθεί. Η ισχυρή εκπροσώπηση μπορεί να διασφαλίσει τη λύση αρκετών προβλημάτων, δεν λέω εγώ όλων. Δεν χρειάζονται λόγια και υποσχέσεις. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται διεκδίκηση και χρειάζεται βέβαια ξεκάθαρη στόχευση. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ολοκληρώθηκαν τα στάδια υποβολής αιτήσεων και κατάταξη των υποψηφίων θέσεων μαθητείας για το μεταπτυχιακό έτος τάξης μαθητείας για την περίοδο 2018-2019. Η προκήρυξη αφορά σε 5.000 θέσεις και διενεργήθηκε σύμφωνα με την απόφαση υλοποίησης μεταλλικιακού έτους τάξη μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΕΘ ΦΕΚ 4191Β. Για τρέχουσα περίοδο υλοποίησης της δράσης έχουν ενσωματωθεί μια σειρά από νέες διαδικασίες, όπως πρώτον η αύξηση του αριθμού των ειδικοτήτων στις οποίες προκηρύχθηκαν τμήματα μαθητείας 21 για την περίοδο 2018-2019, 16 για την περίοδο 2017-2018. Δεύτερον, η ολοκλήρωση και των 21 προγραμμάτων σπουδών του μεταλλικιακού έτους τάξη μαθητείας. Τρίτον, η πιλωτική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης
διαχείριση της τάξης μαθητείας, η οποία παρέχει τη δυνατότητα του συντονισμού των εκπαιδευτικών μονάδων και την άμεση καταγραφή προβλημάτων. Τέταρτον, η επικυρωποίηση του θεσμικού πλαισίου με την ενσωμάτωση ειδικών διατάξεων, όπως η ρύθμιση ζητημάτων μαθητείας για απόφοιτους λυκείου, του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου λυκείου, η διεύρυνση των ομάδων υποστήριξης μαθητείας, η βελτίωση θεμάτων εκπαιδευτικού έργου και αποσαφήνιση θεμάτων λειτουργίας όσον αφορά σε υποχρεώσεις και δικαιώματα μαθητευομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αιτήσεων, υποβλήθηκαν συνολικά 5.117 αιτήσεις, εκ των οποίων 4.863 έγκυρες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Από τις έγκυρες αιτήσεις, 1.484, 30,5% είναι δεσμευμένες, καθώς αφορούν σε υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν λάβει βεβαίως δέσμευση σε εργοδότη. Το γεγονός που επιβεβαιώνει την αποδοχή του θεσμού από τον ιδιωτικό τομέα σε συνδυασμό και με τις 1.192 προσφερόμενες πέραν των δεσμευμένων θέσεις του ιδιωτικού τομέα στο πόρταλ του ΟΕΔ. Στο ακόλουθο, σύμφωνα με τα δεδομένα, καθίσταται σαφές ότι ο θεσμός του μεταλλιακού έτους τάξης μαθητείας χαίρει της αποδοχής της εκπαιδευτικής συνότητας των υποψηφίων καθώς και μέρους της αγοράς εργασίας. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ευχαριστεί όλες και όλους για την αξιοσημείωτη συμμετοχή τους στο μεταλλιακό έτος τάξης μαθητείας και δεσμεύεται για τη συνεχή ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας των μαθητευομένων και των εργοδοτών με όλα τα δυνατά μέσα. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Καβάλας, τον κύριο Νίκο Δημόπουλο. Κύριε Δημόπουλο, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας. Στείλατε ως γνωστό μια επιστολή στον Πρωθυπουργό με θέμα δέσμευση και κατάσταση άμεσων ενισχύσεων. Τι περιλαμβάνει συνολικά, γιατί ζητάτε? Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια σχετικά με τις δεσμεύσεις των ενισχύσεων οι οποίες υπάρχουν την περίοδο που πληρωνόμαστε. Υπάρχει για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στη χώρα μας ένα φορολόγιο το 15.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται δια 12 και βγαίνει ένα ποσό κάθε μήνα, το οποίο είναι ακατάσχετο. Σε εμάς δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα ο τρόπος ώστε ο πρωταγενής τομέας, ο οποίος δεν έχει μηνιάτικο στην ουσία, έχει ποσά τα οποία μπαίνουν στο λογαριασμό του κάθε συναδέλφου μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές το πολύ το χρόνο. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να προστατευτούν με κάποιο τρόπο. Κύριε Δημόπουλε, ως γνωστόν, πραγματοποιεί τις επόμενες μέρες την πληρωμή του 70% της βασικής ενίσχυσης γεωργών και κτηνοτρόφων και κάποιοι από αυτούς δεν θα τα εισπράξουν τα χρήματα. Βεβαίως, γιατί πηγαίνει το μακρύ χέρι του κράτους και δεσμεύει τους λογαριασμούς για διάφορα χρέη. Εμείς δεν λέμε ότι οι συνάδελφοι δεν έχουν χρέη. Όλος και ο κόσμος έτσι κι αλλιώς έχει χρέη και δεν έχει χρέη. Είναι εν δυνάμει οφειλέτης κάποια στιγμή, γιατί και κακός οφειλέτης, γιατί βλέπετε τα πράγματα δεν βγαίνουν όπως πάνε. Βλέπετε ότι την χρονιά τα μπορούμε να τα πούμε τιμές στο γάλα και στο κρέας. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να επιβιώσουμε, να συντηρήσουμε τα ζώα μας και αυτή τη στιγμή έρχεται ο κάθε φορέας. Βεβαιώνει τα χρέη στην εφορία και από εκεί και πέρα μπαίνει το χέρι του κράτους και δεσμεύει τους λογαριασμούς και δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε μια δεκάδα. Θα μπορούσε η πολιτεία να πει ότι κύριε, παράδειγμα λέω να μπορούσα το 50% να το μοιραστείτε εσείς που χρωστάει ο κτηνοτρόφος, το επόμενο 50% να μείνει για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει τα ζώα και να επιβιώσει και ο ίδιος. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτή η προστασία. Τι ζητάτε συνολικά, κύριε Δημόπουλε? Κοιτάξτε, αυτό που ζητάμε πρώτα απ' όλα είναι να υπάρχει το απολύτω 15.000 ευρώ. Το οποίο υπάρχει σε όλους τους κλάδους. Δυστυχώς, εμάς δεν υπάρχει, όπως σας είπα, για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως. Πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα του πρωτογενή τομέα και της κοινοτροφίας και των γεωργών και όλων των επαγγελμάτων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι, όπως σας είπα, πληρώνουμε ελάχιστες φορές το χρόνο και αυτό το 1.250 ευρώ το μήνα δεν μας καλύπτει. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει και πρόεδρο του κράτους έχοντας τα χρήματα στη τσέπη του παραγωγού, διότι να ξέρετε ότι αυτά τα χρήματα κανονικά είναι κατάσχετα. Φυσικά αυτό καταστρατηγείται από την ελληνική πολιτεία με την ανεργία της Ευρώπης και βλέπουμε ότι μπαίνει το χέρι μέσα και παίρνει όλα αυτά τα χρήματα που πρέπει να πάνε στη τσέπη του παραγωγού. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν είναι επιδότηση όπως λένε όλοι, είναι ενίσχυση του εισοδήματος του παραγωγού, διότι αυτό που κάνουμε περισσότερες φορές δεν βγαίνει χρηματοοικονομικά. Για να μπορέσει να βγει, υπάρχει αυτή η ενίσχυση στους παραγωγούς και από εκεί και πέρα, όταν δεν φτάνει η ζέπη του, δημιουργείται αυτή η στρέβλωση. Κύριε Δημόπουλε, τόσα χρόνια παλεύετε, θα έλεγα, έχει την οτρόφη με τις εχήμερες. Αν δεν βρεθεί λύση τελικά, τι σκοπεύετε να κάνετε το επόμενο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, πριν από δύο εβδομάδες περίπου είχαμε συνάντηση με την κυρία Τελειοδοκάτου στο Υπουργείο, την κυρία Υπουργό. Τη θέσαμε τα θέματα. Πιστεύουμε ότι το θέμα των 15.000 ευρώ θα πρέπει να έχει γίνει ήδη από στρατευτή βασική ενίσχυση προ καταβολή. Πιστεύουμε να γίνει μια κίνηση έστω και τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα θέματα είναι το βασικό θέμα των ελληνοποιήσεων, το οποίο θα έπρεπε μόλις η πολιτεία να προστατεύσει την ελληνική παραγωγή. Δυστυχώς τόσα χρόνια δεν γίνεται τίποτα και αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα. Κύριε Δημόπουλε, τελικά η κτηνοτροφία απλά ήταν λύση. Θα έλεγα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετά προβλήματα στους κτηνοτρόφους. Πού βαδίζει τελικά η κτηνοτροφία, ο πρωτογενής τομέας γενικότερα?
Κοιτάξτε, δείχνουμε ότι έχουμε πολύ περισσότερο δύναμη από ό,τι περιμέναμε πάρα πολύ. Ίσως επειδή και έξω δεν είναι το περιβάλλον για να υπάρχουν δουλειές. Γιατί αν υπήρχαν δουλειές στα άλλα επαγγέλματα, όπως είναι η οικοδομή, τα εργοστάσια κτλ., ίσως εκεί πέρα να υπήρχε μια διέξοδο. Από τη στιγμή, άμα βγει από τη δουλειά, μείνει άνεργος ή φεύγει στο εξωτερικό. Εμείς δεν θα του κάνουμε τυχαία να φύγουμε στο εξωτερικό. Εμείς θα παλέψουμε εδώ πέρα όσο μπορούμε και ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη από τους διοικούντες. Μάλιστα, κύριε Δημόπουλε, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο που δεν αναφερθήκαμε. Ναι, γι' αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει η πολιτεία να δείξει το καλό της πρόσωπο στον προσωπικό τομέα. Φτάνουν οι εκλογές, το αργότερο, σε ένα χρόνο το αργότερο θα έχουμε εκλογές. Δεν έχουμε και αύριο το πρωί, δεν έχουμε όμως και σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Θα πρέπει όσα έχει προσχεθεί, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση που είναι σήμερα, να υλοποιήσει κάποια από αυτά για την προστασία του πρωτογενού τομέα. Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Δημοσίευθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για την οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντιδαθμιστική εκπαίδευση ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019. Τα αυτοτελή υποστηρικτικά προγράμματα διδασκαλίας μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές του γυμνασίου στα μαθήματα. Πρώτον, νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία. Δεύτερον, αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία. Τρίτον, μαθηματικά. Τέταρτον, φυσική. Πέμπτον, χημεία. Έκτο, αγγλικά. Σημειώνεται ότι σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πετσοκομμένο θα είναι τελικά το επίδομα στέγασης που θα λάβουν τα νοικοκυριά από την 1η Ιανουαρίου 2019, όταν ψηφίστηκε προέβλεπε κονδύλια 600 εκατομμυρίων ευρώ για 500.000 έως 600.000 νοικοκυριά που πληρώνουν νίκη ή δόση για στεγαστικό δάνειο. Όμως η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει επίδομα για 300.000 νοικοκυριά με το κονδύλι τελικά να κόβεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Το επίδομα θα κυμαίνεται από 840 έως 2.500 ευρώ το χρόνο και αφορά κυρίως νέους από 25 έως 45 ετών. Το επίδομα στέγαση αποτελεί προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Το ποσό του επιδόματος στέγασης για τα νοικοκυριά πληρώνει τα κριτήρια του άρθρου 4 ορίζεται για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό 70 ευρώ το μήνα, για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προς αύξηση κάτι 35 ευρώ το μήνα. Η μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο τέκνο ή τέκνα για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προς αύξηση 70 ευρώ το μήνα. Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής. Με την πάροδο 12 μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις υπαγωγής του άρθρου 11 της παρούσης και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα ισοδηματικά περιουσιακά και κριτήρια διαμονής. Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προς αυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέρος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο τέκνο ή τέκνα για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προς αύξηση 8.000 ευρώ. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνδεσης του νοικοκυριού. Η συνολική φορολογική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προς αυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ποσό των 180.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι αναμένεται να ενταχθούν στη ρύθμιση μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων που θα προκύπτουν με συμψηφισμό των στοιχείων TaxisNet. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνη της δήλωσης του νόμου 1599 του 1986, α75 ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συνένεις για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΔΕ και στοιχείων που θα αντιληφθούν από τις υπόλοιπες διασταυρώσεις, υποβάλλεται από τον ή την υπόχρεο τον ή την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογικής εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TaxisNet της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟ Κοσμίου, ο οποίος επιβλήθηκε με 2-0 επί της ΑΕΚ Καλαμπακίου Δράμα στο Δάκο Μωτινής για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής.
Τη βελτίωση που δίνει παιχνίδι με παιχνίδι. Επιβεβαίωσε το δάκομο την νύση ο ΠΑΟΚ Κοσμίου που μετά την ισοπαλία με τον Αλέξανδρο στο Κυλκής επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ Λαμπακίου Δράμας. Αυτή η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και η πρώτη μετά από 6 σχεδόν χρόνια στην κατηγορία που έφτασε στους 4 βαθμούς και την επόμενη εβδομάδα δοκιμάζεται στο Θρακιώτικο Ντέρμπι στην Αλεξανδρούπολη κόντρα στον Εθνικό που μέχρι στιγμής είναι η μοναδική ομάδα χωρίς πόντο στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Σάβα Ιβάζη προηγήθηκε και πάλι νωρίς το σκορ όπως και στον αγώνα με τον Αετό Ορφανού μόνο που τώρα κράτησε το προβάδισμα και πήρε την νίκη. Το σκορ άνοιξε στο 9 όταν σε αντιπίθεση και σέντρα του Μαυράκη ο Κυριακόπουλος με πλασέ νίκη στο Κελετζή κάνοντας το 1-0. Στο 20 παραλίγο στο Ίνοβιτς με απευθείας κόρνερ και λάθος του Κελετζή μπάλα να πάει προς τα δίχτυα αλλά ο αμυντικός Θεοδωσιάδης έδιωξε πάνω στη γραμμή το κίνδυνο με τους δραμηνούς να απειλούν με δύο εκτελέσεις φάουλ που πέρασαν άτομα από τα δοκάρια για τον Τελιγιάννη. Στο 30 γηπεδού είχε 9 αντιπίθεση ο Κυριακόπουλος από σκόρνερ έγινε δημιουργός και έδωσε πάση στο Φώτη Ξενάκη που πλάστερ κάνοντας το 2-0 που ήταν και σκόρ ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος είχε γηπεδού και απειλήσε με φάουλ του Μαυράκη στο 51 και λίγο αργότερα στο 60 με σούτ του Λάζαρου στο Ίνοβιτς που πέρασε μόλις άτομα με το καλαμπάκι να βλέπει τις ελπίδες του για κάτι καλό στο 70 λόγω της απευθείας κόκκινης που είδε ο Κωνσταντινίδης για επικίνδυνο χτύπημα στο Ίνοβιτς. Στο 65 ωστόσο οι δραμηνοί ζήτησαν απέναντι από το ξανθιό διαιτητή Τσοπουλίδη σε μαρκάρισμα του πλασταρά του Τζιναβάκη. Μεγάλη ευκαιρία χάσανε και παιδούχοι στο φινάλε του αγώνα σε σούτ του Χατζητούλου. Οι διαιτητές του αγώνα Ξανθιώτης Τσοπουλίδης, Εμπλιού και Κλικιώτης. Συνθέσεις για το ΠΑΟ Κοσμίου Δελιγιάννης Νάνος 85 Φιλιππίδης, Τριαντός Δημοσθένου Ζάκουλος, πλασταρά του Ίνοβης 75 Τζατζανάς Χατζητούλου, Μαυράκης Κυριακόπουλος 62 Ρουμπιάς, Ξενάκης 87 Ταξόγλου. Για την ΕΚΑ Λαμπακίου Κελετζής Θεοδοσιάδης Ντόβας Κλογγέρη, Τσερκέζος Κισίδης 57 Κωνσταντινίδης, Παυλίδης Βασιλιάδης, Τάικος 57 Τζιβανάκης, Μαρβοβασίλης 80 Μήτρ, Καλαϊτζίδης το 80 Ράντος. Ήταν του Γάσκο Μωτίνη με 78-69 στη Ξάνθη από την Ασπίδα στο Θρακιώτικο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής της τρίτης εθνικής ανδρών του μπάσκετ. Σε παράσταση για ένα ρόλο εξελίχθηκε το Θρακιώτικο ντέρμπι στο κλειστό του Εμμύρου στη Ξάνθη ανάμεσα στην Ασπίδα και τον Γάσκο Μωτινή. Η Ασπίδα Ξάνθης επικράτησε στο Ρελαντί με 78-69 με την ομάδα του Γάσκο να είναι επηρεασμένη από τη ξαφνική απουσία του Γιώργου Κουτσοβασίλη που έχασε το πεθερό του. Οι Ξανθιώτες μπήκαν πολύ δυνατά, προηγήθηκαν 18-11 στο 10, 25-11 στο 13, φτάνοντας διαφοράς στους 18 στο 15 με 31-13, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται 42-24. Η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους με το 3 δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται 60-40. Κάπου εκεί χαλάρωσαν οι γηπεδούχοι παρά τις φωνές του κόουτς Στεφανίδη, ενώ και ο Γάς μείωσε στο τιμητικό 78-69. Έτσι, οι Ξανθιώτες κάνοντας το 2 στα 2 στην κορυφή μαζί με τη ΜΕΝΤ και αντιμετωπίζουν την επόμενη εβδομάδα το βάος της ΙΚΕΣ, ενώ ο Γάς υποδέχεται τον 10 του Νίκου Χατζιβρέτα. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 18-11, 42-24 ημίχρονο, 60-40 και 78-69 το τελικό αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.